Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση The Trop, στην οποία συμμετείχαν και επιχειρήσεις της Ξάνθης από τον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, δίνοντας έτσι το στίγμα της περιοχής. Τις προηγούμενες μέρες διοργανώθηκε η έκθεση The Trop στη Θεσσαλονίκη. Είναι έκθεση τροφίμων και ποτών. Εμείς, η εταιρεία μας συμμετείχε σε αυτή την έκθεση υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Ξάνθης και της Διευρυμένης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία, τόσο εμείς όσο και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις από την πόλη μας. Υπήρχε μεγάλη προσέλευση και ενδιαφέρον από το κοινό και μείναμε και πολύ ευχαριστημένοι. Τι εντυπώσεις πήρατε από τον κόσμο που επισκεπτόταν τα περίπτερά σας? Υπάρχει ενδιαφέρον. Ο κόσμος εκτός Ξάνθης θέλει να γνωρίσει όλα τα τοπικά μας προϊόντα, είτε αυτά είναι αλαντικά, είτε αυτά μπορεί να είναι το κρασί, τα γλυκά. Εμείς πρέπει να είμαστε κάθε φορά έτοιμοι για να δώσουμε και να δείξουμε ό,τι καλύτερο διαθέτουμε, έτσι ώστε μελλοντικά να προσελκύσουμε και περισσότερους επισκέπτες στην πόλη μας. Παράλληλα, ξέρουμε ότι υπήρχαν πολλές συμπτύξεις και σε περίπτερα αλλά και σε επιχειρήσεις. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Πολλές συμπτύξεις, ήταν αλλά πολλές επιχειρήσεις. Ναι, παρατηρήθηκε αυτό. Κάποιοι να έχουν μοιραστεί ένα περίπτερο. Αυτό εντάξει, ίσως για να μοιραστούν και λίγο τα έξοδα. Παρ' όλα αυτά, όμως, δώσανε το παρόν. Δεν αρνήθηκαν δηλαδή να παρευρεθούν οι επιχειρήσεις άλλη μια φορά σε μια τέτοια σημαντική έκθεση. Ωστόσο, ο κ. Μπατσακίδης επισημαίνει την καθυστέρηση της περιοχής μας προς την πρόθεση των προϊόντων, αφού φαίνεται πως εκλείπει η συγκεκριμένη κουλτούρα. Είμαστε ακόμη πάρα πολύ πίσω. Εάν δείτε πώς λειτουργούν οι κριτικοί, για παράδειγμα, τους φέρνουν πολλές φορές οι οποίοι είναι πολλά χρόνια μακριά από εμάς, στον τομέα του τουρισμού. Βέβαια, εντάξει, είναι και καθαρά τουριστική περιοχή, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το μέρος γεωγραφικά, αλλά έχει να κάνει με την πολιτική και με την πολιτική βούληση που έχουν οι άρχοντες του τόπου της Κρήτης, αλλά γενικότερα και πολλών άλλων περιοχών που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους, τα τοπικά προϊόντα που βγάζουν πάρα πολλά. Έτσι και εμείς πρέπει σιγά σιγά να αποκτήσουμε αυτή την παιδεία, την τουριστική παιδεία, αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε κάποια πράγματα, να κωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα, να πούμε, ας πούμε, ότι βγάζουμε κάποια τοπικά εδέσματα, καβουρμά, παστουρμά, λουκάνικο, τα οποία είναι πάρα πολύ εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα και τα βγάζουμε με βραβεία κάτω στην Αθήνα. Μην ξεχνάμε ότι η Ξάνθη κέρδισε τουλάχιστον 5 μετάλλια στον πρώτο διαγωνισμό αλαντικών. Έχουμε πάρα πολύ εξαιρετικά γλυκά. Όταν ακούσαν ότι είναι ο Παπαρασκευάς στο περίπτερο της Ξάνθης, έσπευσε όλος ο κόσμος να τρέξει να πάρει να δοκιμάσει τα γλυκά τα οποία γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια. Χρειάζονται πάρα πολλά. Χρειάζονται πολύς κόπος. Θα πρέπει να προωθήσουμε τα αρχαία μας. Έχουμε αρχαία, δεν τα έχουμε προβάλει ποτέ. Να κωδικοποιήσουμε, έχουμε αρχαία, θα έρθει ο επισκέπτης, έχουμε την ορεινή περιοχή, έχουμε 5 πράγματα τα οποία μπορούμε να τα αναδείξουμε. Θα φιλοξενηθούν πάρα πολύ όμορφα. Αυτά δεν έχουν κωδικοποιηθεί ακόμη. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε η Θράκη τι βγάζει γενικότερα, όχι μόνο η Ξάνθη, γιατί σαν Ξάνθη δεν λέμε τίποτα. Η Θράκη βγάζει 5 πράγματα. Πρέπει σιγά σιγά να μπει στη συνείδηση του κόσμου ότι έχουμε πράγματα και να αναδείξουμε και να δείξουμε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτά τα πράγματα θέλουν πολύ δουλειά. Και δουλειά πραγματική. Και όχι με λόγια και όχι με ευχολόγια. Πάντως, παρά τα αρνητικά, ο κ. Μπατζακίδης δεν παρέλειψε να σημειώσει τη συμβολή της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και προσωπικά του Φώτη Καραλίδη, αλλά και του Επιμελητηρίου Ξάνθης και ιδιαίτερα της υπαλλήλου του Σοφία Τζαλεπίδου, η βοήθεια της οποίας υπήρξε ανεκτήμητη.